Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Κυρίω. Να χαίρετε πάντα με τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Δίχως Χριστό, δύσκολο να έχει κανείς ή ακατόρθωτο ή τελείως ακατόρθωτο να έχει κανείς χαρά και ειρήνη. Και αν έχει χαρά δίχως Χριστό, αυτή η χαρά είναι χαρά που εξανεμίζεται και φεύγει. Δεν είναι διαρκής και μόνιμη, ούτε ισχυρή και αμετάκλητη. Ενώ η πίστη στον Ιησού Χριστό μας δίνει τη χαρά εκείνη η οποία δεν φεύγει και δεν βγαίνει από μέσα μας ποτέ. Μπορεί να περνάμε σκαμπανεβάσματα, μπορεί οτιδήποτε, αλλά αυτή η χαρά και η ειρήνη του Κυρίου, ανά πάσα στιγμή με την προσευχή και με οτιδήποτε άλλο συνετό, με το διάβασμα του Ευαγγελίου, ξανααποκτάται, ξανάρχεται σε εμάς, διότι δεν απομακρυνόμαστε πολύ από τον Κύριο. Χαρά σε εκείνον ο οποίος έχει διαρκώς μέσα του τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού. Αυτός είναι νικητής της ζωής, αυτός είναι εκείνος ο οποίος γεύεται από εδώ την παραδείσια κατάσταση. Διότι μέσα μας κατοικεί η Βασιλεία των Ουρανών. Μην την ψάχνουμε να τη βρούμε έξω μας, ούτε στην κοινωνία, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στη γνώση, ούτε πουθενά. Μέσα μας είναι αυτή η πίστη στον Ιησού Χριστό. Η ακεραία πίστη προς τον Χριστό είναι εκείνη η οποία μας δημιουργεί την παραδείσια κατάσταση, την ατμόσφαιρα του Παραδείσου, την οποία μπορεί όλοι μας να ζήσουμε, να επιδιώξουμε και να έχουμε. Θα διαβάσουμε δύο ερωτήσεις, να δώσουμε απαντήσεις σε δύο ακροατές, οι οποίοι λένε: στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι υπάρχει η πρώτη και η δεύτερη Ανάσταση. Τι εννοεί λέγοντας αυτό στην Αποκάλυψη? Λοιπόν, η πρώτη Ανάσταση είναι όταν έχει κανείς φύγει από το Θεό, στη διάρκεια της ζωής του δηλαδή έχει απομακρυνθεί, και έρθει στα συγκαλά του όπως λέει, και μετανοήσει και επιστρέψει στον Χριστό. Εκεί είναι η πρώτη Ανάσταση. Αυτή είναι σημαντικό, διότι δίχως μετάνοια, όπως λέμε, να ξαναγυρίσουμε στον Χριστό, δεν υπάρχει σωτηρία. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν είναι όταν ένας κοσμικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος μακριά της Εκκλησίας, μακριά του Χριστού και του Ευαγγελίου, έρθει σε συναίσθηση, όπως είναι ο άσωτος Υιός, ο οποίος έρχεται σε συναίσθηση και πηγαίνει, λέει, τρέχει προς τον Πατέρα του να γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Και η δεύτερη Ανάσταση είναι, όπως ξέρουμε, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, που ο άνθρωπος θα κριθεί για να μπει στον Παράδεισο. Αυτή είναι η δεύτερη Ανάσταση. Πρώτη και δεύτερη Ανάσταση. Ως εκ τούτου, να πούμε και το άλλο, προκύπτουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος, για να έχουμε δύο Αναστάσεις, έχουμε και δύο θάνατοι. Ποιος είναι ο πρώτος θάνατος και ποια η πρώτη Ανάσταση? Ο πρώτος θάνατος είναι όταν κανείς σε αυτή τη ζωή βρίσκεται μακριά του Χριστού. Τότε είναι πεθαμένος ουσιαστικά πνευματικά. Και ο δεύτερος θάνατος είναι όταν κριθεί μετά τη δεύτερη Ανάσταση, δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών, κριθεί ότι δεν πάει κοντά στο Θεό. Είναι ο δεύτερος τελεσίδικος θάνατος, εκεί δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Στον πρώτο θάνατο γίνεται η πρώτη Ανάσταση. Στο δεύτερο θάνατο δεν γίνεται η δεύτερη Ανάσταση. Έτσι. Γίνεται Ανάσταση μεν, αλλά όχι για να πάει κοντά στο Θεό, αλλά να φύγει μακριά από το Θεό. Έχουμε δύο λοιπόν θανάτους και δύο Αναστάσεις. Έτσι μας τα λέει η Αποκάλυψη. Και να θυμηθούμε εδώ χαρακτηριστικά ότι τον ερώτησε τον Κολοκοτρώνη, λέει ο βασιλιάς ο Όθωνας, πόσων ετών είναι. Από περιέργεια, να του πει πόσο χρονό είναι. Και ο Κολοκοτρώνης του είπε ότι είμαι 9 χρονών. Χαμογέλασε ο βασιλιάς γιατί νόμιζε ότι του λέει αστεία, ας πούμε, κλπ. Και μετά του λέει: όχι, δεν σου λέω αστεία, 9 χρονών είμαι, γιατί 9 χρόνια τώρα είναι που γύρισα με τα συγκαλά μου, επέστρεψα μετανιωμένος και γύρισα στον Ιησού Χριστό. Ήταν 9 χρονών από τον καιρό της επιστροφής του δηλαδή. Γι' αυτό λέει χαρακτηριστικά ο θυμόσοφος γέροντας ότι 9 χρόνια αναστήθηκα γιατί πίστεψα με όλη μου την ψυχή στο Θεό και τον Χριστό, γι' αυτό τώρα λέω ότι είμαι 9 χρονών. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση η πρώτη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μετά την πρώτη του Ανάσταση αναστημένος για 9 χρόνια. Τώρα λέω τι σημαίνει προφάσεις εν αμαρτίες. Προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, είναι οι προφάσεις που βρίσκουμε για κάποιες αμαρτίες που κάνουμε, ότι δίθεν δεν είναι αμαρτίες για έναν οποιοδήποτε λόγο. Σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να βρει τις αιτίες και τις εφαρμογές, τις αφορμές της αμαρτίας του και να ρίξει τα βάλη σε άλλους. Όπως έκανε και η Εύα στον Παράδεισο που έριξε το βάρος στον Όφη και ο Αδάμ που έριξε το βάρος στην Εύα. Αυτή είναι η προφάσεις εν αμαρτίες. Να μην παίρνει κανείς σοβαρά ότι δεν έχει δικαιολόγηση του εαυτού του
και να μην κοροϊδεύει την συνείδησή του προς το Θεό. Ναι. Το αναφέραμε αυτό το περιστατικό, ότι ναι, είπε η Εύα ότι δεν φταίω εγώ, αλλά φταίει ο Όφης. Οι πατέρες λένε ότι ο Αδάμ δεν είχε, αν δεν είχε πει αυτό, αλλά παραδεχόταν το σφάλμα του, ο Θεός θα τον συγχωρούσε και δεν θα πέθαινε και δεν θα έφεγε τον παράδεισο. Να πόσο κακό κάνουν οι προφάσεις, διότι δείχνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ευθύς στην καρδιά του, ούτε κατά την εξομολόγηση πρέπει να βρίσκουμε δικαιολογίες για τις αμαρτίες και τα σφάλματά μας. Να λέμε αυθαρσώς, ναι, εγώ το έκανα το σφάλμα, εγώ φταίω, εγώ πρέπει να πληρώσω. Μια κλασική πρόφαση που ξέρουμε είναι: δεν πάω στην εκκλησία επειδή δεν είναι καλοί οι παπάδες, λένε μερικοί. Δεν είναι καλοί οι ιερείς. Έχει κακούς ιερείς, λέει, και δεν πάω. Ψέμα είναι ότι έχει κακούς ιερείς. Έχει και πολύ καλούς ιερείς. Και η πλειοψηφία των ιερέων, συντριπτική πλειοψηφία των ιερέων, είναι καλοί και θετικοί άνθρωποι. Οι μερικές εξαιρέσεις δεν πρέπει να μας καθυστερούν από το να περάσουμε εμείς στον αγώνα και να μπούμε στην εκκλησία με θάρρος και να παραδεχτούμε τα ασφάλματά μας. Τις άλλες ερωτήσεις θα τις διαβάσουμε στην επόμενη εκπομπή, είναι 2-3 ακόμα, θα τις διαβάσουμε και να μπούμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, η οποία είναι παρατηρήσεις πάνω στα κείμενα του Χρυσοστόμου, του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος γενικώς αναλύει το Ευαγγέλιο, και σήμερα θα δούμε τη δύναμη που έχει η ευσέβεια, ότι ο άνθρωπος είναι συγκληρονόμος του Χριστού στη Βασιλεία του Θεού, και ότι ο φρόνιμος άνθρωπος χτίζει στην πέτρα, όχι στην άμμο. Και πέτρα είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Πέτρα είναι ο Κύριος, και όποιος χτίζει πάνω στην πέτρα χτίζει σε δυνατό θεμέλιο και έρχεται η βροχή και δεν του γκρεμίζει το σπίτι. Ενώ ο άλλος που χτίζει στην άμμο, δηλαδή εκτός Χριστού, αυτός οπωσδήποτε θα χάσει το σπίτι του, θα το παρασυρθεί το σπίτι του από την άμμο που θα βρέξει ορμητικά ο ποταμός. Και τελικά θα μιλήσουμε και για το σεχμαλώτος του πλούτου. Αυτά είναι λοιπόν για σήμερα, τα οποία έχουμε να αναπτύξουμε στην αγάπη σας εδώ, κατοκαταδύναμη βέβαια, διότι έτσι πρέπει κανείς να το βλέπει αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος κάνει πάντοτε αναλύσεις επάνω σε δύσκολα χωρία, αλλά δεν αφήνει και τα εύκολα χωρία, τα οποία και αυτά χρήζουν αναλύσεως, γιατί καμιά φορά και στα εύκολα νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν, πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Λοιπόν, ο Κύριος είπε ότι τους καλούς ή τους κακούς θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους, όπως τα δέντρα. Εκ των καρπών τους θα καταλάβετε τι άνθρωποι είναι. Και κάνει αυτή την παρένεση και τη συμβουλή για να βοηθήσει τη σκέψη αυτών να καταλάβουν ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους παρασύρουν προς το κακό. Και υπενήσεται βέβαια και τους Ιουδαίους ο Κύριος, υπενήσεται τους Φαρισαίους μάλλον, οι οποίοι δεν κάνουν καλούς καρπούς. Ναι, μεν λένε ωραία λόγια, αυτά που πρέπει να πούν για τον νόμο, επειδή διαβάζουν την πεντάτευχο του Μωυσέως, αλλά καταστρατηγούν με τον τρόπο που ζουν τα λόγια αυτά, και φέρει παράδειγμα εκεί ο Κύριος την αξίνα και το δέντρο. Όταν κόβεται το δέντρο, το ξερό, και δεν κάνει καρπό, το πετάει στη φωτιά και καίγεται εκεί. Λοιπόν, η τιμωρία είναι ότι θα καίγονται όμως συνεχώς, δεν θα καίγονται για λίγο, αλλά συνεχώς. Και αν εξετάσουμε τους λόγους αυτούς, πρόκειται για δύο τιμωρίες οι οποίες υπάρχουν εδώ. Αυτός που καίγεται εκδιώκεται και από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η τιμωρία είναι χειρότερη, πολύ χειρότερη από εκείνη την άλλη τιμωρία που μπορεί να μας συμβεί εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Η παντελής εκδίωξης δηλαδή από τη Βασιλεία του Θεού. Και αισθάνεται κανείς φρίκη όταν ακούει τη γέννα του πυρός, αλλά η απώλεια της δόξας που θα βλέπουμε κοντά στο Θεό είναι απροσμέτρητη δυστυχία. Το να μην βλέπει κανείς το πρόσωπο του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν γνωρίζουμε και τη μακαριότητα, εδώ που τα λέμε, αυτών των αγαθών που μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος στην επουράνια του Βασιλεία. Για να αντιληφθούμε με αυτόν τον τρόπο την αθλειότητα που παλιπέσαμε και τη στέρηση αυτής της μεγάλης καταστάσεως κοντά στο Θεό. Αλλά και ο Παύλος που πήγε και στον τρίτο ουρανό και είδε, λέει,
ότι είναι πιο χειρότερο από όλα να εκπέσει από τη δόξα του Χριστού. Το πιο χειρότερο από όλα είναι να εκπέσει από τη δόξα του Χριστού. Και αυτό το διαπιστώνουμε όταν αποκτάμε πείρα αυτής της καταστάσεως. Αν δηλαδή βρεθούμε σε αυτό το κακό. Μακάρι βέβαια να μην το πάθει κανείς από εμάς αυτό και να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία να πάμε κοντά Του. Αλλά θα λαμβάνει πείρα η ψυχή μιας αθεραπεύτου τιμωρίας και θα αισθάνεται τύψεις φοβερές η ψυχή για το ότι έχασε, ενώ είχε τη δυνατότητα, έχασε την ουράνια βασιλεία. Βέβαια δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς με μεγάλη προσέγγιση, διότι είναι άγνωστα πράγματα αυτά. Ο Κύριος μας μίλησε για κάποιον γάμο του αρνίου, για κάποιες σπουδαίες έτσι ανθρωποπαθείς όμως καταστάσεις. Ξέρουμε πόση ωραία ευτυχία αισθάνεται κανείς, θα βρίσκεται σε ένα γάμο και όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι πίνουν, όλοι αισθάνονται χαρά. Πόση χαρά αισθανόμαστε κι εμείς κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον αν είναι κανείς η νύφη και ο γαμπρός, αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη χαρά στο γάμο αυτών. Η Βασιλεία των Ουρανών λοιπόν. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι το κεφάλαιο που στο 10ο κεφάλαιο ο Ματθαίος μας εξηγεί, ο Κύριος εξηγεί την μεγάλη χαρά αλλά και την καταδίκη την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε, εδιώχθη στο σκότος το εξώτερο από τους Αγίους Αγγέλους. Θέλει λοιπόν ο Πατέρας όλοι να βρεθούν στο τραπέζι του. Προσκεκλημένοι στο γάμο είναι όλοι οι άνθρωποι. Και θα ήταν προτιμότερο να υπομένουμε μυρίους κινδύνους παρά να μην δούμε αυτό το πρόσωπο, να μας αποστρέψει το πρόσωπό του την τελευταία στιγμή και να μην βλέπουμε τον ήρεμο οφθαλμό του Κυρίου, να μην ανέχεται να βλέπει πλέον προς εμάς, να μας αγνοεί, διότι εμείς βέβαια τον αγνοήσαμε πριν από αυτόν. Αν θα πει κανείς, εγώ ήμουν εχθρός του Θεού και εκείνος με αγάπησε, και δεν λυπήθηκε ακόμα τον εαυτό του ο Κύριος, αλλά τον παρέδωσε σε θάνατο σταυρικό, με τι μάτι θα τον αντικρίσω εγώ, όταν μετά από όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν, δεν καταδέχτηκα να του δώσω ούτε ψωμί. Δεν καταδέχομαι να προσφέρω άρτον σε αυτόν. Ας προσέξουμε όμως και την πραότητα του Κυρίου, που δεν αναφέρει τις ευεργεσίες που μας έχει κάνει, ούτε τις περιφρονήσεις, που του έχουμε κάνει εμείς στο πρόσωπό του. Αλλά και δεν μας λέει κιόλας ότι εμένα που σε έφερα στην ύπαρξη εκ του μη όντως, που σου έδωσα ψυχή, που σου έδωσα ζωή, που σου έδωσα τα πάντα, σου έδωσα αγωνής, που σε έκανα επιστάτη ολοκλήρου της γης και προς χάρη σου δημιούργησα τη γη και τον ουρανό και τη θάλασσα και τον αέρα και τον ήλιο και τα λουλούδια και τα πάντα και τους καιρούς, τον αέρα, να θεωρηθώ λοιπόν ότι είμαι ατιμότερος ακόμη και από τον διάβολο. Με ατίμασες δηλαδή και με έκανες χειρότερο και από εκείνον. Και αυτό επενόησα με τα ταύτα, θα πει ο Θεός, χίλιους τρόπους έγινα εγώ δούλος να με φτύσουν, να με χτυπήσουν, να με ραβδίσουν, να θυσιαστώ για να προσελκύσω το φιλότιμό σου και την αγάπη σου, να σου γράψω τόσα πράγματα μέσα στα Ευαγγέλια τα οποία είναι ευεργετικά για σένα να τα διαβάσεις, να σου χαρίσω το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα σε καθιστά άξιο της Βασιλείας μου και σου έδωσα τόσες καλές υποσχέσεις και θέλησα εγώ να είμαι η κεφαλή σου και ο νυμφίος σου, αλλά και ημάτιο και οίκος και ρίζα και τροφή και τα πάντα, το μάνα εξ ουρανού και ποτό και επιμήν και βασιλιάς αλλά και αδερφός σου και φίλος σου. Και σε διάλεξα, άνθρωπε, εσένα είναι συγκληρονόμο της Βασιλείας του Θεού, να σε κάνω φιλικά δίπλα μου συγκληρονόμο και σε οδήγησα από το σκοτισμένο σου μυαλό στη γνώση την αληθινή του Θεού, δηλαδή από το σκοτισμένο μυαλό της ανθρωπότητος ήρθε ο Χριστός και φώτισε την ανθρωπότητα, αλλά δεν λέει τίποτα από αυτά σε αυτό το σημείο σαν παράπονο, αλλά μιλάει μόνο για ένα αμάρτημα. Και εδώ δείχνει την αγάπη του και φανερώνει τον πόθο που έχει ο Χριστός για εμάς τους ανθρώπους. Πράγματι, δεν είπε πηγαίνετε στο πύρ που είχε ετοιμαστεί για σας,
αλλά πηγαίνοντας στο πύργο το οποίο έχει ετοιμαστεί το διαβόλο, δηλαδή για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν έφτιαξε ο Θεός πύργο για τον άνθρωπο, αλλά λέει και τις αδικίες τις οποίες διαπράττουμε και δεν αναφέρει τα πάντα βέβαια, γιατί οι αδικίες είναι πάμπολες, αλλά αναφέρει ορισμένα μερικά τα οποία είναι πιο χτυπητά. Η αμαρτία δηλαδή που χωρίζει το Θεό, η αμαρτία που μολύνει την ψυχή του ανθρώπου και την κάνει ακατάλληλη για τη βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, αυτά τα λόγια είναι φοβερά λόγια και αν κανείς βλέπει ένα πεινασμένο άνθρωπο, τον οποίο τον ευεργέτησε πριν και τώρα τον εξαναβλέπει, δεν είναι δυνατόν και τώρα να τον παραβλέψει. Αν τον παρέβλεπε πραγματικά, θα κατηγορεί του και θα προτιμούσε να βυθιστεί στη γη παρά να ακούσει αυτά τα οποία ακούει για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι τελείως αγνώμονες. Τι θα πάθουμε εμείς όταν ακούμε αυτά ενώπιον όλης της οικουμένης? Ούτε τότε θα τα έλεγε ο Κύριος αν δεν έσπευδε να απολογηθεί για τις κατηγορίες εναντίον του, και το ότι έλεγε αυτά στους συγχρόνους του όχι με σκοπό να τους κατηγορήσει, αλλά για να τους δείξει ότι όχι αδίκως, ούτε κατά τύχη τα έλεγε αυτά τα πράγματα όταν τους έλεγε φύγετε από κοντά μου στο Ευαγγέλιο της, τον Απόκριο, διότι από τόσες ευεργεσίες που έχει δώσει ο Θεός ζήτησε για αυτός να δώσουμε και εμείς κάτι στους συνανθρώπους μας. Λέει μερικά λοιπόν από τα αμαρτήματα εκείνα και λέει και τι έπαθε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ζωής του εδώ. Ας φοβηθούμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα λόγια του Χριστού, διότι και στο 7ο κεφάλαιο μας αρχίζει να μας δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει, να μας πει ότι η ζωή είναι σοβαρό πράγμα και δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να την πάρουμε σοβαρά. Αλλά η ζωή προκαλεί πολλή ζημιά σε εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να ρυθμίζουν τη ζωή τους με τις εντολές του Θεού. Εκείνοι που αγνοούν τελείως το Θεό, είτε συκοφαντούνται στα Ευαγγέλια και λέει δεν λένε την αλήθεια τα Ευαγγέλια, άλλα είπε ο Χριστός, άλλα γράψανε, και αυτό είναι πρόφαση, είναι αμαρτία, ή αφού βλέπουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και κάθε άνθρωπος με τη συνείδησή του μπορεί να καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο είναι σωστό και έρχεται εκ του Θεού, και όταν μας ζητάει ο Κύριος να κάνουμε μια ζωή τέτοια πνευματική, ούτως ώστε να μπορούμε με την νηστεία να εξοικονομούμε μερικά χρήματα, να βοηθάμε και τους άλλους, τότε όταν εμείς γινόμαστε παραβάτες μας λέει ότι θα τιμωρηθούμε ακριβώς επειδή δεν σεβαστήκαμε τις οδηγίες αυτές και κάναμε άλλα ντάλλον. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος αρχίζει από πνευματικό νήπιο και δεν καταλαβαίνει τα υψηλά του Ευαγγελίου, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος. Θα σας μιλήσω, λέει, για πράγματα τα οποία είναι νηπιακά μέχρι να ανδρωθείτε στο πνεύμα και να γίνετε όπως ακριβώς το παιδί δεν μπορεί να κάνει ανδρικές σκέψεις και πράξεις, έτσι ακριβώς και ο μεγάλος πρέπει να είναι σοβαρός και να ανταποκρίνεται στην ηλικία του και στο βάρος αυτό που έχουν οι υποχρεώσεις κάθε ηλικίας για να είναι εντάξει απέναντι στον εαυτό του και στην κοινωνία. Δεν ζητάει ο Χριστός λοιπόν από εκείνους οι οποίοι είναι κατώτεροι πνευματικά να κάνουν πολλά πράγματα, να θεολογήσουν, να κυβερνήσουν εκκλησίες και μητροπόλεις και κοινότητες. Δεν ζητάει αυτό. Το ζητάει από μερικούς που είναι άξιοι να το κάνουν αυτό, αλλά από τους ανάξιους να κάνουν αυτό, ζητάει τουλάχιστον την απλή ελεημοσύνη στους συνανθρώπους. Με την απλή ελεημοσύνη στους συνανθρώπους και μόνο ανοίγει το παράδεισος προς τη βασιλεία των ουρανών. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα της βοηθείας των ανθρώπων για εκείνον που βοηθάει την ουράνια πατρίδα, που βοηθεί την ουράνια πατρίδα να την αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο που είναι ο πιο απλός, ο πιο καλός και ο πιο μόνιμος. Η ελεημοσύνη, η καλοσύνη προς τον άνθρωπο, το να συμπάσχεις και να λυπάσαι, ο καλός Σαμαρίτης που λέει, που δεν σου βάζει μεγάλη άλγευρα στις συμπεριφορές και σε όλα αυτά, αλλά σου λέει, κοίταξε, γίνε καλός απέναντι στους ανθρώπους μου, γιατί δική μου είναι, πλάσματά μου είναι όλοι οι άνθρωποι, μην τους κατηγορείς, μην τους επιπλήττεις αδίκως, μην τους χτυπάς, μην τους συκοφαντείς, μην τους κλέβεις, και όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνω αυτονοήτως ότι είναι λόγια Θεού και όχι λόγια ανθρώπων. Διότι έχουν αυτή τη μεγαλοσύνη και την απλότητα, την οποία έχει μόνο ο θεϊκός λόγος. Εμάς όμως καλούμεθα οι βαπτισμένοι χριστιανοί να γίνουμε άνδρες πνευματικοί.
Να μην στρέψουμε την προσοχή μας στα υλικά, στις πέτρες, στα ξύλα, στις οικοδομές, στα τζάμια και στις πόρτες, αλλά να είμαστε ενήμεροι για τη σωτηρία μας και να μην κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία, διότι χάνουμε πραγματικά το σπουδαιότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο αυτό, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να συγκεντρώνουν τη φροντίδα τους σε αυτό που τους έβαλε ο δάσκαλος και να προσπαθούν να το φέρουν σε πέρας για να πάνε την άλλη μέρα να πούνε στο δάσκαλο το μάθημά τους. Ακριβώς και εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το Ευαγγέλιο και την Καινή Διαθήκη, αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής. Δεν εξαιρείται κανένας μορφωμένος άνθρωπος από το να μην ξέρει τα βασικά τουλάχιστον του Ευαγγελίου. Διότι θα κριθεί πιο αυστηρά εκείνος ο οποίος γνωρίζει γράμματα και όχι μόνο δεν διάβασε, αλλά δεν είπε και στους άλλους μια κουβέντα που δεν ήξεραν τόσα πολλά σε γι' αυτόν και δεν είχε το ζήλο να κάνει μια μικρή ιεραποστολή στο σπίτι του και στους συγγενείς του και στους φίλους του. Καμιά φορά συμβαίνει στα παιδιά να εξαφανίζει κάτι, ένα παιδικό παιχνίδι, και αυτά να κλαίνε συνεχώς και να μην σταματούν μέχρι να τους δώσει το παιχνίδι αυτό ο πατέρας. Αν το αντιληφθεί κανείς αυτό, θα δει ότι υπάρχει ένα παράδειγμα, ή μάλλον το πάρουμε εμείς το παράδειγμα, να πάρουμε σαν παράδειγμα ένα σπουδαίο πράγμα, το οποίο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, τον πλούτο, και να το συγκρίνουμε τον πλούτο με μια αρετή της ψυχής. Τότε, αγαπητοί φίλοι, θα διαπιστώσουμε ότι ο πλούτος, έτσι όπως στην πνευματική ζωή τοποθετείται, είναι βάρος. Και ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί, και από αυτούς τους δύο αδελφούς ο ένας συγκεντρώνει χρήματα, ταξιδεύει, καλλιεργεί τη γη, εφευρίσκει πολλούς άλλους τρόπους να κάνει εμπόριο, έτσι, με εξυπνάδα και δραστηριότητα, και αν δεν, καμιά φορά δεν ξέρουμε αν είναι δίκαιο το κέρδος που αποκομίζει κανείς από αυτές τις πράξεις, εμείς θα υποθέσουμε χάρη του παραδείγματος ότι πράγματι αυτός ο έμπορος κερδίζει δίκαια τα χρήματά του και όχι κλέβοντας. Και ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει στις πράξεις του καμία αδικία. Πράγμα δύσκολο, αλλά ας το υποθέσουμε. Ο άλλος τώρα. Ο άλλος, υποθέτουμε ότι έχει τόσα πολλά, ο οποίος πουλάει τα πάντα, πουλάει τους αγρούς, τα σκεύη που έχει και τα δίνει σε αυτούς που έχουν ανάγκη και βοηθάει τους φτωχούς, θεραπεύει τους ασθενείς, βοηθάει εκείνους οι οποίοι έχουν την ανάγκη, ελευθερώνει τους φυλακισμένους, αφήνει ελεύθερους τους εργαζομένους του στα μεταλλεία, ελευθερώνει γενικά τους αιχμαλώτους με αυτό το χρήμα και ρωτάει ο Άγιος Πατέρας, σε ποιο από τις δύο κατηγορίες θέλετε να ανήκετε, σε εκείνον που εμπορεύεται και κερδίζει χρήματα ή σε εκείνον ο οποίος εκποιεί τα πάντα για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Με αυτόν λοιπόν που συγκεντρώνει το χρυσάφι θέλετε να πάτε ή με αυτόν που ανακουφίζει τις συμφορές των άλλων? Με αυτόν που αγοράζει τους αγρούς ή με αυτόν ο οποίος κάνει τον εαυτό του λιμάνι για την ανθρώπινη κακοτυχία και δυστυχία? Θέλετε να πάτε με εκείνον που περιβάλλεται από χρυσάφι και πορφύρες ή με εκείνον ο οποίος είναι στεφανωμένος με χιλιάδες επένους για αυτό που κάνει? Δεν μοιάζει ο ένας με έναν άγγελο ένσαρκο που κατέβηκε από τον ουρανό για να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα, και ο άλλος δεν μοιάζει με ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνει συνεχώς πράγματα, σκουπίδια γύρω του, επειδή έτσι θέλει να κάνει το δωμάτιό του γεμάτο με πράγματα? Και αν αποκτάει κανείς χρήματα με νόμιμα μέσα, για το Θεό είναι άξιο χλεβασμού και απορριπταίο, αν δεν συνδέει τον πλούτο της αποκτήσεως αυτών, όπως όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους άλλους. Αν συγκεντρώνει τον πλούτο για τον εαυτό του, τότε βρίσκεται στη χλέβη του Θεού
βρίσκεται στην απόρριψη του Θεού, σαν ο άφρον πλούσιος, σαν τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος έκανε τα πάντα για τον εαυτό του και θέλει να γκρεμίσει τις αποθήκες, αλλά την τελευταία στιγμή έφυγε η ψυχή του και δεν μπόρεσε να καρποθεί αυτά που είχαν. Και του λέει ειρωνικά ο Κύριος, τώρα αυτά που άφησες πιανού είναι, πλούσιε άφρονα. Αλλά να λάβουμε σαν παράδειγμα εδώ και μια άλλη αρετή. Ας λάβουμε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία αυτή τη φορά, περιβάλλεται από μεγάλα αξιώματα, διατάζει τους πάντες, έχει χρυσή ζώνη, ραβδούχους και δορυφόρους και σωματοφύλακες δηλαδή, και πλήθος από υπηρέτες οι οποίοι του μαγειρεύουν, του φτιάχνουν το σπίτι και τα τρόφιμά του και όλα τα τραπέζια αυτά τα πλούσια. Ας αντιπαραθέσουμε σε αυτόν κάποιον άλλον, ο οποίος είναι ανεξίκακος άνθρωπος, πράος, ταπεινόφρον και μακρόθυμος, ο οποίος δηλαδή συγχωράει ό,τι κακό του κάνει ο άλλος. Και αυτός ας υποθέσουμε ότι βρίζεται, χτυπιέται και τα ανέχεται εύκολα και ευλογεί ακόμα και εκείνους τους οποίους, οι οποίοι του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Πέστε μου, ποιος είναι πιο αξιοθαύμαστος από τους δύο? Αυτός που είναι περήφανος εγωιστής, που διατάζει, που είναι πλούσιος και αυστηρός προς τους άλλους, ή ο ταπεινόφρον, ο οποίος μοιάζει με άγγελο, με άσαρκο άγγελο, με ανάλαφρο πνεύμα δηλαδή, με άνθρωπο ο οποίος ζει αγγελική ζωή εδώ. Ενώ ο άλλος μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος έχει δαίμονα και τον βάζει συνεχώς σε εργασία και ανακατεύει τους πάντες και τα πάντα, διατάζει τους πάντες και τα πάντα, ίσως να βομολογεί και να χτυπάει κιόλας εκείνους οι οποίοι δεν κάνουν κατά τη γνώμη του τη δουλειά τους καλά. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά των δύο. Αλλά γιατί να είμαστε εγωιστές και να μεγαλοφρονούμε και να πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, για το γεγονός ότι έχουμε πολλά αυτοκίνητα ή σπίτια ή βίλες, αισθανόμαστε μια υπερηφάνεια, νομίζουμε ότι ο πλούτος μας κάνει σπουδαίους ανθρώπους, ο μόνος ο πλούτος μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο σπουδαίο? Δεν είναι η καλλιέργεια της ψυχής που κάνει τον άνθρωπο σπουδαίο? Τι αξιόλογο έχει ένας πλούσιος ο οποίος είναι αγράμματος, άξεστος και δεν ξέρει τι του γίνεται? Αλλά πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι είναι ο πλούτος και τι πράγματα μπορεί να προσθέσει στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να προσθέσει στον άνθρωπο ούτε την παραδείσια αξία, ούτε την εκτίμηση των ανθρώπων, αν δεν συνοδεύεται από αξιολάτρευτες ιδιότητες του έχοντος των πλούτων. Θα μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ίσες αρετές. Άλλος έχει λίγου λιγότερες, άλλος περισσότερες, άλλος άλλες και άλλος άλλες. Έτσι το ήθελε ο Θεός, για να μπορούμε να ζούμε και να εξυπηρετούμε ο ένας τον άλλον εδώ, να υπάρχει μια ανισότητα στα τάλαντα. Αλλά ο υψηλόφρον άνθρωπος, ο πλούσιος άνθρωπος, φέρει στολή σκολίκων και σκόρων επάνω του, δίχως να φαίνεται. Αυτά τα χρυσά μπορεί ο Θεός να τον απογυμνώσει μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως έκανε με τον Ηρώδη, που μετατραπήκανε σε σκόλικες όλα μέσα σε λίγες ώρες και πέθανε σε φρικτούς πόνους ο Ηρώδης, ο τόσο πλούσια ενδεδειμένος και τόσο σοφά εντός εισαγωγικών ομιλών. Αλλά και τα χρυσά αυτά, τα μεταξωτά ενδύματα, από τι γίνονται? Από σκουλίκια γίνονται, από μεταξωσκόλικες. Δηλαδή, πάλι κοντά στο σκόλικα βρίσκεται ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, είτε φορέσει μεταξωτά, είτε φορέσει οτιδήποτε άλλο, αυτά τα πράγματα και το σώμα του μαζί θα γίνει σκουλίκια και πυλός και σκόνη και θα εξαφανιστεί. Αυτός όμως ο οποίος είναι ντυμένος με την πραγματική αρετή, την αληθινή αρετή, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αυτός ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να τον καταστρέψει. Όχι ο σκόρος και ο κλέφτης, αλλά ούτε ο θάνατος. Διότι η αγάπη, η αρετή, η συμπόνια δεν καταστρέφεται με το θάνατο. Και είναι φυσικό αυτό. Γιατί αυτές οι ψυχικές αρετές, που είναι θεϊκές ψυχικές αρετές, δεν έχουν την αρχή τους εδώ στη γη, αλλά είναι καρπός του Πνεύματος, του Αγίου, το οποίο ο Θεός στέλνει. Έτσι. Και δεν υπόκεινται αυτές σε φθορά σκολίκων, σκόρων, φυλακών, ραβδισμών και οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει το σώμα και το ρούχο.
Τα υγιεινά όμως πράγματα είναι τροφή των σκολίκων, είναι σκολικόβρατα. Ενώ οι αρετές, η αγάπη, η συμπόνια, η ελπίδα, η χαρά, όλες αυτές οι αρετές του Αγίου Πνεύματος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούν να φαγωθούν από τους σκολίκες, ούτε αυτούς, ούτε εκείνους. Ούτε τους γήινους σκόλικες, ούτε τους σκόλικες της αιωνίου καταδίκης. Τι είναι λοιπόν καλύτερο, να έχεις εξουσίες ή να είσαι χωρίς τιμές? Να ζεις τριφυλή ζωή και πλούσια ή να ζεις μια φυσιολογική, ταπεινή, καλή ζωή? Σου είναι λοιπόν, μας είναι ολοφάνερο, ότι, ή μάλλον σε πολλούς ανθρώπους είναι φανερό, ότι τους αρέσει να ζουν με πλούτο, με τιμή και με δόξα. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος και θέλει το πρόχειρο, το κοσμικό, αυτό που φαίνεται εύκολα, και αλλά να ξέρει όμως ένα πράγμα, ότι αυτά τα πράγματα θα φθαρούν, ενώ τα άλλα θα μείνουν άφθαρτα, όχι επάνω στη γη, αλλά θα μεταφερθούν στον ουρανό. Διότι δεν φθήρεται, όπως είπαμε, η καλοσύνη, η συμπόνια, η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη, η αρετή, δεν φθήρεται από κανένα τρόπο και με κανένα, ούτε άνθρωπος μπορεί να τη φθήρει, ούτε και αυτά τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Διότι η ελεημοσύνη έχει πλούτο μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο πλούτο έχει η ελεημοσύνη προς τον συνάνθρωπό μας και οπωσδήποτε αυτός είναι ένας πλούτος πνευματικός, όπως μας είχε πληροφορήσει και ο Θωμάς, ο οποίος πήγε στην, Ινδία και εκεί έκανε τον Ινδό βασιλιά χριστιανό με το να του παίρνει χρήματα και να του λέει ότι θα σου χτίσω ένα παλάτι χρυσό, και δεν του εξήγησε βέβαια ότι ήταν στη γη, αλλά με τις προσευχές του και με το ότι ο άλλος έκανε αγαθοεργία με τα χρήματα του βασιλιά, έκανε ο Θωμάς αγαθοεργίες πολλές, έπαιρνε μερίδιο δηλαδή και ο βασιλιάς από αυτές τις αγαθοεργίες και του ετοίμαζε, όπως λέει, το χρυσό παλάτι. Στη συνέχεια τον ανακάλυψε ο βασιλιάς και θέλησε να τον φυλακίσει, αλλά ο αδερφός του είναι ένα συγκλονιστικό όραμα ότι πράγματι υπήρχε αυτό το παλάτι και πήγε να μπει αυτός μέσα και του είπαν όχι, είναι του αδερφού σου αυτό, δεν μπορείς να μπεις εσύ. Και πώς λέει το έφτιαξε ο αδερφός μου? Λέει, του το έφτιαξε ο Θωμάς, ο Απόστολος Θωμάς, με τις ευεργεσίες που κάνει στους φτωχούς κάτω, ευχαριστεί τόσο πολύ το Θεό, τόσο ο Θεός έχει βάλει τους αγγέλους και του έχουν φτιάξει ένα χρυσό παλάτι, όταν θα αποδημήσει από τη μάταια αυτή η ζωή, να έρθει εδώ επάνω και να το βρει. Και όταν του είπε ο αδερφός του, του αδερφού του, αυτό το περιστατικό που είδε στο όραμά του ο αδερφός του βασιλιά, ο βασιλιάς συγκλονίστηκε και όχι μόνο δεν φυλάξε το Θωμά, αλλά του έδωσε και άλλα χρήματα να συνεχίσει να κάνει το κήρυγμα και τις αγαθοεργίες τις οποίες είχε αρχίσει ο Θωμάς να κάνει στις Ινδίες. Για αγνώστους λόγους, ο Θεός μόνος ξέρει, εδούλεψαν πάρα πολύ οι Απόστολοι σε όλη τη γη και έκαναν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όμως αν κοιτάξει κανείς νουνεχώς την ιστορία, θα δει ποιοι μέσα από την ιστορία πετάχτηκαν και άρχισαν να σκοτώνουν χριστιανούς, να καταρακώνουν την εκκλησία και τους ανθρώπους και να αλλάζουν άρδιν, όπως έκανε βέβαια ο μουσουλμανισμός ή μάλλον όπως έκανε το Ισλάμ στον 5ο αιώνα με τον πολέμαρχο Μωάμεθ, ο οποίος χτύπησε τις χριστιανικές κοινότητες απανταχού της Ανατολής, τους Πέρσες, τους Αιγυπτίους, όλους εκείνους οι οποίοι είχαν μπει στο χριστιανικό δρόμο, έτσι, με ανάγκη, δια πυρός και σιδήρου δηλαδή, θέλησε να τους αποχριστιανοποιήσει και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε αυτή η αποχριστιανοποίηση από το Ισλάμ. Διότι ο χριστιανισμός είχε απλωθεί ήδη μέχρι τον 5ο αιώνα σε πάρα πολλά κράτη της γης. Ας διαβάσουμε ιστορία, ας ρωτήσουμε ιστορικούς, να δουν ότι ολόκληρη η Περσία ήταν χριστιανική και όταν πήγε το Ισλάμ έκανε ένα νόμο τότε ο αρχηγός του Ισλάμ, ο κατακτητής στην Περσία και τους είπε ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, είναι ελεύθερη θρησκεία, αλλά μόνο οι μουσουλμάνοι θα έχουν περιουσία, οι άλλοι δεν θα έχουν. Είναι ένας ξαναγκαστικός τρόπος που εξανάγκασε πολλούς Πέρσες να φύγουν από τον χριστιανισμό και να μπουν στο μουσουλμανισμό για να έχουν περιουσία και να μην είναι ήλωτες και σκλάβοι στους άλλους.
Θα κρυθούν βέβαια και εκείνοι που φύγανε και γιατί φύγανε, αλλά θα κρυθούν και αυτοί οι οποίοι τους εξαναγκάζουν να φύγουν με αυτό το βίαιο τρόπο. Πώς θα τράβηξε ο Ελληνισμός κάτω από τον ζυγό αυτό των αλλοθρίσκων, οι οποίοι μας λένε απίστους, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι άπιστοι στην ουσία και θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές. Εκείνος που δεν πιστεύει στον Χριστό είναι ο άπιστος, όχι ο άλλος που λέει ό,τι λέει. Και με αγάπη και με πνεύμα αδελφικότητος καλούμε όλους τους λαούς να αναθεωρήσουν, να έρθουν και να δουν. Ελθέ και είδε, είπε ο ένας μαθητής των άλλων, ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Λοιπόν, αν δεν δούνε το φως του Χριστού, αυτό το οφείλουν πολλές φορές, οφείλεται πολλές φορές στη δική μας αβελτηρία, στη δική μας δραθυμία. Εάν είμαστε πιο δραστήριοι εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνος, είναι σίγουρο ότι ο 21ος αιώνας θα ήταν χριστιανικός σε όλη τη γη. Αλλά έχουμε μπει στο καβούκι μας και δεν έχουμε λίγο από αυτό το τσαγανό που είχαν οι Ιεραπόστολοι και οι μαθητές, οι οποίοι ήταν φλογισμένοι και στην κυριολεξία, φλογεροί ιεροκήρυκες του χριστιανισμού, και έπαιζαν τη ζωή τους κοροναγράμματα, γιατί αν σε βλέπει ο άλλος ότι δεν χαλαλίζεις τίποτα δεν δίνεις τίποτα για αυτά που λες, τι να σε κάνει. Σου λέει αυτός πιστεύει και δεν πιστεύει. Δηλαδή έρχεται και μου λέει εμένα για κάποιο άλλο λόγο και όχι για αυτόν τον λόγο τον οποίο πραγματικά αυτός φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του. Να πιστεύει κανείς, να πιστεύει και να ομολογεί, και τότε θα πιστέψει και ο άλλος και θα ομολογήσει. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο στον χριστιανισμό, η πίστη στον Ιησού Χριστό να είναι ακράδαντη μέχρι θανάτου. Εκεί δοκιμάζεται ο άνθρωπος αν πραγματικά πιστεύει. Και εκεί δοκιμάστηκαν και οι Απόστολοι. Και αν πέτυχαν οι Απόστολοι, επέτυχαν διότι το Άγιο Πνεύμα τους είχε τόσο πολύ εμπνεύσει και δεν υπολόγιζαν τίποτε, ούτε περιουσίες, ούτε οικογένειες, ούτε φίλους, ούτε συγγενείς, τίποτα μπροστά στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο και στην ομολογία του. Και στη διδασκαλία βέβαια του Ευαγγελίου. Αφού λοιπόν και τώρα εμείς εξακολουθούμε να είμαστε παθητικοί σε αυτό το θέμα, και οι γύρω λαοί που είναι εχθρικοί θα αγριέψουν περισσότερο, και φυσικό το λόγο κάποτε θα σβήσει η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, αν δεν προσέξουμε και αν δεν ενεργοποιηθούμε την ιστάτη στιγμή, διότι τώρα η ιστορία βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο όπου χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρωπότητα να μάθει για τον Χριστό, να εξαπλωθεί το κήρυγμα του Χριστού, διότι μετά θα έρθει και ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κάνει πολύ φοβερότερες πιέσεις από ό,τι έχουν κάνει όλοι οι άλλοι ιστορικά, και οι Ρωμαίοι και το Ισλάμ και όλοι αυτοί, και τότε θα φανεί πόσοι θα αντέξουν σε αυτό το μπαράζ, έτσι, που θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει εναντίον των πιστών ανθρώπων ο διωγμός αυτός της πίστεως των χριστιανών, αλλά και άλλων, όπως λέει και κάποιος ερμηνευτής του Αντιχρίστου, θα κυνηγήσει πολλούς ο Αντιχριστός, γιατί όσους δηλαδή δεν θέλουν να λατρεύσουν τον ίδιο. Και το Ισλάμ βέβαια είναι προσανατολισμένο προς τον Μωάμεθ και δεν θέλει να λατρέψει τον Αντίχριστο, αλλά και οι Χριστιανοί το ίδιο. Γι' αυτό λέει και οι Αμερικάνοι τώρα, είναι ωραίο αυτό να το ακούσει κανείς, μας βάζουν στην ίδια μοίρα με το Ισλάμ, ότι είμαστε και δύο χοντροκέφαλοι, λέει. Και το Ισλάμ και εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε, λέει, και να γίνουμε πολιτισμένοι. Λες και είναι ίδια πράγματα και τα συγκρίνει έτσι. Πια μία χώρα η οποία είναι υποτίθεται χριστιανική. Μιλάει εναντίον της Ορθοδοξίας. Και όχι μόνο η Αμερική. Και η Ευρώπη. Ο Πάπας. Και όλοι οι συμπαραμαρτάνοντες δίπλα τον Πάπα. Όλοι οι Προτεστάντες της. Οι Καθολικοί. Οι Ρώμαιο Καθολικοί της Ευρώπης. Πλέον μένεα εναντίον της Ορθοδοξίας. Λίγοι είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν τι ήταν η Ορθοδοξία. Και ότι είναι η πραγματική Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχει στην Ευρώπη αυτή η τάση. Και μάλιστα στα πανεπιστήμια, σε υψηλά ιδρύματα και σε υψηλούς ανθρώπους των γραμμάτων και της θεολογίας, οι οποίοι ζητούν τώρα να απορροφήσουν σαν σφουγγάρια την ιστορία τη δική μας, την ιστορία δηλαδή του χριστιανισμού, στην Ανατολή, στο Βυζάντιο. Τι ήταν αυτό το Βυζάντιο? Το κρύψανε τόσα χρόνια το Βυζάντιο. Τώρα ξαφνικά η λέξη Βυζάντιο, ακούω τη λέξη Βυζάντιο, τι είναι αυτό το Βυζάντιο? Πόσοι ευσεβείς αυτοκράτορες δεν πέρασαν από εκεί? Πόσες ευσεβείς
αυτοκρατόρισες δεν πέρασαν από το Βυζάντιο. Ήταν μικρό πράγμα το Βυζάντιο. 11 αιώνες κράτησε αυτή η ιστορία του Βυζαντίου. Είναι να κρύβουμε ιστορικά το κεφάλι μας μέσα στην άμμο και να λέμε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Χριστός, ο Χριστιανισμός δοξάστηκε από τους Έλληνες και το Βυζάντιο. Να λοιπόν, η ιστορία που μας κρύβουν σήμερα, έχουμε λόγους εμείς να την αποκαλύψουμε μπροστά στα μάτια αυτών οι οποίοι έλεγαν ψέματα τόσα χρόνια στους ανθρώπους και μας καταδίκαζαν σε μια αφάνεια, σε μια ομερτά σιγής. Διότι μπορείς να καταδικάσεις κάποιον άνθρωπο, να τον εξοντώσεις και δια της, με το να μην αναφέρεις ποτέ το όνομά του. Τον ενταφιάζεις σιωπηλά δηλαδή. Είναι μια συνωμοσία σιωπής η οποία γίνεται για ό,τι υπεροχότερο υπάρχει στον κόσμο, αφενός με το Ευαγγέλιο του Χριστού που δεν χρειάζεται ιστορική αναδρομή για να φανεί η ομορφιά και η δύναμη και η αγάπη του Θεού σε μας, αφετέρου οι ιστορικές περιόδους που οι άνθρωποι εκείνοι οι ζηλωτές έκαναν πράξη το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς κάναμε τους Φλάβους χριστιανούς. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος κάναν το κυριλικό αλφάβητο και διδάξαν το χριστιανισμό σε όλη τη Ρωσία, τη Σερβία, την Πολωνία και σε όλα αυτά μέρη αρχικά. Αλήθεια είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι κατόπιν μετά το 1050 που έγινε το σχίσμα ο Πάπας εφέρθηκε εχθρικά προς την Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, προς την Κωνσταντινούπολη και σε όλα τα πατριαρχεία αυτά και άρχισε να παίρνει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και να τους κάνει Ρωμακαθολικούς δια της βίας, δια πυρός και σιδήρου κι αυτός. Δεν είναι ο παπισμός ένα νέο Ισλάμ σε εκείνη την περίοδο? Για να τα δούμε αυτά τα πράγματα και αν δούμε έτσι σφαιρικά την ιστορία θα καταλάβουμε πώς έχουν αδικήσει και την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Εάν δεν υπήρχε ο Χριστιανισμός και η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον πλανήτη. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον πλανήτη. Θα είχε καταρακωθεί κάθε έννοια ανθρώπου. Η Τσέγκις Χάν και η Ταμερλάνη και οι, πώς λένε τους άλλους, οι Ατήλες, οι βάρβαροι αυτοί κατακτητές, οι άξεστοι αυτοί πραγματικά, καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν μια φωτεινή μορφή της ανθρωπότητας, ο μεγαλύτερος πολέμαρχος της ανθρωπότητας, ο μεγαλύτερος στρατηλάτης της ανθρωπότητας, κουβαλάγε έναν πολιτισμό. Αυτοί τι θα κάνανε? Αυτοί σκοτώνανε, σφάζανε, καίγανε και τίποτα άλλο δεν ξέρανε να κάνουν μέσα στη ζωή τους. Από αυτούς θα σωζόταν η ανθρωπότητα, αν κυριαρχούσαν αυτοί. Ευτυχώς που ο Θεός δεν άφησε να κυριαρχήσουν αυτοί οι βάνδαλοι, οι άνθρωποι του σκότους, οι άνθρωποι του κακού, οι άνθρωποι του αίματος. Ενώ ο Χριστιανισμός, αν έκανε στη Δύση πολλά, έκανε με τις πυρές και τις εξετάσεις και τα συγχωροχάρτια. Στην Ανατολή όμως δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό. Δεν έκαναν ποτέ πυρά, ιερά εξέταση και συγχωροχάρτια εμείς στο Βυζάντιο. Ας επανέλθουμε όμως εδώ, στο κείμενό μας, στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου ο Κύριος θα στείλει τώρα τους. Μάλλον να δούμε πώς είναι το Ευαγγέλιο. Δεν θα εισέρθει, λέει ο Κύριος, στη Βασιλεία των Ουρανών, εκείνος που μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος ο οποίος εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος βρίσκεται στους ουρανούς. Αυτός είναι ο οποίος θα σωθεί. Γιατί όμως δεν είπε, αλλά αυτός που εκτελεί το δικό μου θέλημα, και λέει το θέλημα του Πατρός μου, ο Κύριος, διότι στην αρχή ήταν αρκετό να δεχτούν αυτό, πριν τους αποκαλύψει ότι αυτός και ο Πατέρας έχουν την ίδια θέληση. Καθώς λόγω της πνευματικής τους αδυναμίας δεν μπορούσαν να καταλάβουν το δεύτερο, τους εξηγεί ότι ο Θεός είναι εκείνος. Αλλά δεν το είπε νύχθη αυτό διαμέσου εκείνου που είπε, μαζί όμως με αυτά θα μπορούσε να συμπεριλάβει και ότι το θέλημα του Υιού είναι και το θέλημα του Πατρός. Όπως θα το πει στο Ιωάννη Ευαγγέλιο αυτό, σε πολλά κεφάλαια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει ότι εγώ ακούω τον Πατέρα και ό,τι λέει ο Πατέρας, αυτά σας λέω. Αν είσαστε από τον Πατέρα θα τα ακούγατε αυτά. Δεν είσαστε από τον Πατέρα, είσαστε από τον διάβολο, γι' αυτό δεν τα ακούτε. Και ο Παύλος κατηγορεί αυτούς που λένε εσύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι επάνω στο Μωσαϊκό νόμο και θεωρείς το Θεό ιδιοκτησία σου, δηλαδή μιλάς στους Εβραίους, στους δικούς του.
και νομίζεις ότι ξέρεις και το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έχεις καμία ωφέλεια από τον νόμο και από αυτά που κάνεις, όταν δεν έχεις να επιδείξεις τίποτε καλό στη ζωή σου και στα έργα σου. Τι κι αν ξέρεις τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά δεν αρκέστηκε ο Κύριος μόνο σε αυτά, αλλά προχωράει τώρα σε βαθύτερη ψυχολογία του ανθρώπου, διότι έχει έρθει σε άλλη περίοδο της ανθρωπότητας ο Κύριος και σε άλλη ο Μωυσής. Πολλοί λέει θα μου πούνε κατά εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε επικαλούμενοι το όνομά Σου, δεν είπαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν βγάλαμε και δαιμόνια στο όνομά Σου. Αλλά αν δεν έχει πίστη και έχει επιτελέσει θαύματα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εάν για τον εαυτό του και μόνο κάνει κάτι και όχι για το Θεό, δεν λαμβάνεται το θαύμα αυτό σαν σπουδαίο και δεν μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών ένας άνθρωπος τέτοιος, όπως είναι οι μάγοι, οι οποίοι λένε ότι εξυπηρετούν το Θεό, αλλά στην ουσία εξυπηρετούν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Γι' αυτό λέει, θα μου πούνε μερικοί, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου κατά την ημέρα της κρίσεως. Βλέπουμε λοιπόν πως εισάγει σιγά σιγά την προσωπικότητά του και πως την κάνει γνωστή σιγά σιγά και πως σε λίγο θα τους πει ότι εγώ είμαι ο κριτής τελικά που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ας το δούνε και οι ψευδομάρτυρες Ιεχωβά αυτό, ότι ο Θεός έχει την κρίση, ο Χριστός έχει την κρίση, ο Χριστός είναι Θεός. Απλά μαθηματικά. Την κρίση την κάνει ο Θεός. Την κρίση την κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Θεός. Αν ξέρουμε τους λογικούς νόμους δηλαδή, δεν χάνουμε και το μυαλό μας. Αλλά τους αποκαλύπτει σιγά σιγά τον εαυτό του ο Κύριος. Αλλά μιλάει και για εκείνους οι οποίοι θα θέλουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν τα αξίζουν. Αν ο Ιησούς δεν ήταν ο κριτής, δεν θα μπορούσε να τους πει σε καμία περίπτωση ότι και τότε θα διακηρύξω προς αυτούς, φύγετε από μένα, διότι ουδέποτε εγώ σας αναγνώρισα για δικούς μου. Όχι μόνο κατά τον καιρό της κρίσεως, λέει ο Κύριος, αλλά ούτε τότε όταν κάνετε θαύματα στο όνομά μου, μερικοί από εσάς βέβαια, έτσι, δεν θα πάρετε τίποτε από μένα. Μη χαίρεστε, λέει στους μαθητές του, γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά επειδή τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Τι να το κάνω, να κάνω του κόσμου τα θαύματα και να χάσω την ψυχή μου. Αυτό θέλει να πει με λίγα λόγια. Και παντού δίνει εντολή να φροντίζουν τον τρόπο της ζωής τους. Πώς ζουν δηλαδή, να παρατηρούν πάρα πολύ με προσοχή πώς ζουν. Διότι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απολλαγμένος από όλα τα πάθη, δεν μπορεί να τον παραβλέψει ο Θεός. Αλλά και αν συμβεί να απλανηθεί, αμέσως ο Θεός θα τον επαναφέρει στην αλήθεια με ένα μικρό, με μια μικρή σύσταση ψυχική θα λέγαμε, ή με κάτι το οποίο θα του φέρει στον δρόμο του κάποιον άνθρωπο να τον συνετίσει και θα καταλάβει αυτό, όπως το κατάλαβε και ο Δαβίδ, γιατί ήταν του Θεού άνθρωπος ο Δαβίδ, όταν έκανε τη μεγάλη εκείνη αμαρτία, την κατάλαβε όταν πήγε ο προφήτης και του είπε «Εσύ είσαι αυτό ο αμαρτωλός εκείνος». Αμέσως κατέβασε το κεφάλι του, λέει, και αμάρτησα, είπε ο Δαβίδ. Αλλά εδώ θέλει να αποδείξει ο Χριστός ότι η πίστη χωρίς έργα δεν έχει καμία αξία και καμία δύναμη. Και στη συνέχεια, για να ενισχύσει αυτή την ιδέα, προσθέτει και τα θαύματα. Πίστη χωρίς έργα είναι ψεύτικη. Αλλά ούτε και η επίδειξη των θαυμάτων θα ωφελήσει τίποτα σε εκείνον ο οποίος κάνει θαύματα δίχως να έχει αρετή. Δίχως να έχει αρετή. Η αρετή είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο του Θεού. Αν όμως δεν είχαν θαυματουργήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, τι κάνει το Χριστό να λέει αυτό το πράγμα? Όταν μίλησε για τη μέλουσα κρίση, ευλόγως έρχεται το ερώτημα στον καθένα, είναι τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή και να αποφύγω την κρίση.
Οι μαθητές του όμως πράγματι θαυματούργησαν και ήρθαν με χαρά, επειδή λέει τα δαιμόνια τους υπάγουαν, χάρηκαν. Έδιωχναν τον Σατανά και χάρηκαν. Αλλά πώς, με τι δύναμη? Με τη δύναμη του Χριστού τα έκαναν όλα αυτά. Με την εξουσία και τη δύναμη του Χριστού και όχι με τη δύναμη τη δική τους. Άρα λοιπόν είναι υπάλληλοι του Χριστού και καταλαμβάνονται από έκπληξη και θαυμασμό οι μαθητές, και μερικοί θα πούν, όχι μαθητέ, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου? Αλλά πώς είναι δυνατόν, θα πει κάποιος, να συμβαίνει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Εκείνοι θαυμάζουν επειδή τιμωρήθηκαν, μολονότι έκαναν τέτοια θαύματα τα οποία πίστευαν ότι με τα θαύματα αυτά είναι εντάξει. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η χάρις προέρχεται ολόκληρη από τη δωρεά αυτού που τη δίδει. Εκείνοι δεν πρόσφεραν τίποτα από τον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και δικαίως τιμωρούνται. Επειδή απεδείχνησαν αγνώμονες και ανέστητοι προς αυτόν που τους ετοίμησε και τους έδωσε την ιδιότητα αυτή, ο οποίος δίνει και σε ανάξιους ανθρώπους πολλές φορές τη χάρη για να τους δοκιμάσει πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν θα πούμε ότι επιτελούσαν τέτοια θαύματα επειδή ζούσαν παράνομο ζωμί? Όχι. Όταν επιτελούσαν αυτά τα θαύματα μπορεί να μην παραμονούσαν, αλλά ύστερα μετεβλήθησαν και έπραξαν κάτι κακό. Και αυτό είναι μια εκδοχή. Να χάσαν την πίστη τους. Αλλά αν αυτό συμβαίνει, πάλι ο Κύριος θέλει να το καλύψει το θέμα, και εκείνο που προσπάθησε να τους πει είναι ότι δεν έχουν ισχύ ούτε η πίστη ούτε τα θαύματα εάν δεν υπάρχει ενάρετος βίος. Πράγμα που το έλεγε και ο Παύλος. Τι έλεγε ο Παύλος? Εάν έχω πίστη που να μετακινεί βουνά και αγνωρίζω όλα τα μυστήρια του κόσμου και όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένα μηδέν. Εδώ όμως θα μείνουμε, αγαπητοί φίλοι, θα μείνουμε εδώ, διότι πέρασε και η ώρα της εκπομπής, και να μην πούμε περισσότερα για να συγκρατούμε κιόλας, να δούμε ότι ο Κύριος καθοδηγεί τους μαθητές του και τους νουθετεί και τους λέει τα υψηλά της βασιλείας λόγια, για να μπορέσουν και αυτοί από τις πολλές φορές που θα τα ακούσουν, και όταν έρθει και ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, να τους τα υπενθυμίσει και έτσι να είναι πια σίγουροι και τέλειοι Απόστολοι, αυτοί οι ψαράδες, αυτοί οι τυποτένιοι θα λέγαμε για την κοινωνία άνθρωποι, οι κατωτέρου κοινωνικής υποστάθμισης άνθρωποι, να γίνουν οι άνθρωποι της περιοπής, οι 12, τα 12 διαμάντια της Αποκαλύψεως, που λέει ότι οι πύλες εκεί, της ουρανία πόλεως, κάθε μία πύλη, οι 12 πύλες, θα είναι και ενός από τους Αποστόλους του Χριστού, θα τους έχει κοντά του τους Αποστόλους ο Κύριος, και όταν θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, αλλά και μέσα στη Βασιλεία του θα έχουν περίοπτη θέση, διότι άλλη θέση θα έχουν οι Απόστολοι, άλλοι οι Άγιοι, άλλοι οι Μάρτυρες, οι Ήρωες και όλα αυτά. Διαφορετικές αποστάσεις, διαφορετικές θέσεις από το κέντρο που είναι ο Χριστός, το κέντρο της δικαιοσύνης και της ζωής. Ας μείνουμε όμως μέχρι εδώ. Είπαμε αρκετά, γι' αυτά διευκρινίσαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει αγάπη προς τον συνάνθρωπό του, και αυτήν υπολογίζει περισσότερο ο Θεός παρά οτιδήποτε άλλο. Και θαύματα να κάνεις, αν δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι. Θα μου πεις, επειδή έχεις αγάπη, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα? Όχι. Επειδή έχεις αγάπη, πρέπει να κάνεις. Γιατί η αγάπη είναι η έμπρακτη αγάπη. Δεν μπορείς να βλέπεις έναν πεινασμένο και να του λες: σ' αγαπάω, αδερφέ μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Άντε, γεια σου, πήγαινε τώρα εσύ, και εγώ να πάω στο σπίτι μου. Όχι. Πρέπει να τον φροντίσεις για να δείξεις ότι τον αγαπάς. Πρέπει να τον φροντίσεις. Με το κατά δύναμη. Προσπάθεια να κάνεις. Και η προσπάθεια αυτή του αρέσει του Θεού, αλλά και του ανθρώπου, που βλέπει ότι έχεις την καλή διάθεση. Μου λέγε ένας φίλος ότι δεν είχα ψηλά μαζί μου, λέει, σε έναν που έδινα τακτικά κάθε Κυριακή έξω από την εκκλησία. Και πήγα, λέει, και του είπα: βρε αδερφέ, σήμερα ξέχασα να πάρω λεφτά. Δεν έχω μαζί μου να σου δώσω. Και εκείνος λέει: χάρηκε. Σαν να του έδωσα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν πειράζει, του λέει, την άλλη φορά, δεν πειράζει. Γιατί? Διότι τον υπολόγισε σαν ένα συνάνθρωπο, δεν τον πήρε σαν ζητιάνο. Πήγε, του έδωσε, δηλαδή, εξήγηση γιατί δεν του δίνει. Και αυτό τον έκανε, τον ενθουσίασε τον άλλο, τον άνθρωπο,
ο οποίος θα τρώει τόσες σφαλιάρες από την κοινωνία γύρω του, τόσες υποτιμήσεις, τόσες ταπεινώσεις και τόσα λόγια θα ακούει, επειδή ζητάει να πάρει, είναι γέρος και ζητάει να πάρει το ψωμάκι του, να μην πεθάνει της πείνας. Μέχρι την επόμενη μας λοιπόν εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλους όσους φροντίζουν και όσους ακούνε και όσους κάθονται μέχρι το τέλος να ακούσουν την εκπομπή και δεν βαριώνται και δεν κλείνουν την τηλεόρασή τους. Τους ευχαριστούμε, γιατί καμιά φορά αυτά τα θέματα είναι τόσο δύσκολα και μας ενοχλούν μερικές φορές, όλους μας, όχι μόνο κάποιους, διότι ελεγχόμεθα βέβαια, όλοι ελεγχόμεθα όταν λέμε αυτά τα υψηλά πράγματα του Ευαγγελίου, γιατί όλοι είμαστε μείον σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε αρκετή αγάπη, έχουμε λίγη αγάπη όσοι έχουμε, λίγη αγάπη, είναι ψυχρή η αγάπη μας. Αλλά τα λέμε αυτά για να δυναμώσει, να φουντώσει μέσα η αγάπη μας και να είμαστε ζέοντες κατά Κύριον και να μην υπολογίζουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τίποτα, μπροστά στο θέλημα του Θεού, μπροστά στην ομολογία του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος εύχομαι να μας σκέπει και να μας έχει καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, η Παναγία να είναι μαζί σας, χαίρετε Κυρίο.